κύριο Κυρίτση, αλλά και τα μέλη προς τους νεοεκλεγέντες βουλευτές Φθιώτιδας, αλλά και συνολικότερα για το νέο κλίμα που διαμορφώνεται. Θα καλησπερίσω τηλεφωνικά τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Κυρίτση. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Βούτσινα, τι κάνετε? Είμαστε καλά. Ελπίζω και εσείς λίγο τώρα με τις αλλαγές να σίγουρα επιθυμείτε, αλλά να το δούμε και στην πράξη το τι μπορεί να αλλάξει στον επιμελητηριακό κόσμο, στους επιχειρηματίες, εμπόρους, εμποροβιοτέχνες και όλα αυτά. Λοιπόν, έχετε ήδη βγάλει μια πρώτη ανακοίνωση. Πού στοχεύετε στους 5 βουλευτές μας εδώ που εξελέγησαν, κύριε Κυρίτση? Κοιτάξτε, ο στόχος μας είναι να, αφού τελειώσουν οι εκλογές και οι αυτοδιοικητικές και οι ευρωεκλογές, αλλά και οι βουλευτικές που ήταν και πιο σπουδαίες, αν θέλετε. Καιρός λοιπόν να βάλουμε το κεφάλι κάτω και να δουλέψουμε. Και αυτό λοιπόν το οποίο θέλαμε εμείς να πούμε, ότι είμαστε εδώ ως φορέας να συνεργαστούμε με όλους τους, και τους νεοεκλεγείς βουλευτές, αλλά και τους παλαιότερους που έχουν και μια σαφώς πιο σχετικότερη εμπειρία, για το καλό του τόπου, της επιχειρηματικότητας και της χώρας μας γενικότερα. Έχετε δίκιο. Νομίζω όμως ιδιαίτερα σημαντικό, πέρα από όλους όσοι εξελέγησαν, στέκομαι στο ότι κάποιοι έχουν και την εμπειρία και μάλιστα τώρα και σε ρόλους, σε θέσεις κλειδιά, όπως ο κύριος Σταϊκούρας, που είναι πλέον ο αναπληρωτής, είναι ο Υπουργός Οικονομικών. Ουσιαστικά μετά τον Πρωθυπουργό είναι το νούμερο 2 στην κυβέρνηση, θα έλεγα, κύριε Κυρίτση, και μπορεί ίσως να ανακουφίσει λίγο τον επιχειρηματικό εμπορικό κόσμο. Έτσι είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Είναι μεγάλη μας χαρά που ο βουλευτής Φθιώτιδας και φίλος Χρήστος Σταϊκούρας είναι ο υπουργός στο πρώτο τάξη υπουργείο. Έχει πολύ μεγάλο βάρος αναλάβει στους ώμους του. Αλλά σίγουρα από την άλλη μεριά και εμείς θα είμαστε απέναντί του, έτσι, αν θέλετε. Κριτικά, τα προβλήματα κριτικά. Και θέτοντας τα προβλήματα όπως στην ουσία έχουν, αν και τα ξέρει βέβαια θεωρώ αρκετά καλά, γιατί έχει διατελέσει και παλαιότερα ως υφυπουργός στο συγκεκριμένο Υπουργείο, αλλά νομίζω και από συζητήσεις που έχουμε κάνει και τα τοπικά προβλήματα γνωρίζει, αλλά και της χώρας, οπότε θεωρώ ότι έχει το μεγαλύτερο ευθύνης από όλους. Από εκεί και μετά όμως και όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές, και σε συζητήσεις που είχαμε και πριν προεκλογικά, αλλά και μετέπειτα, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ευκαιρία που θα μπορούσε να έχει η Φθιώτιδα, η συγκυρία, η χρονική στιγμή, ναι, που θα μπορέσουν να γίνουν αρκετά πράγματα στην περιοχή μας, γιατί θεωρώ ότι όλα συνηγορούν προς αυτό το κλίμα. Και η περιφέρεια και ο Δήμος Λαμίας, ναι, ήταν επιλογές και στηρίχθηκαν από την κυβέρνηση, τη σημερινή κυβέρνηση. Άρα θεωρώ ότι συγκυριακά αυτή τη στιγμή ο νομός Φθιώτιδας έχει όλα εκείνα τα προσόντα, αν θέλετε, και τα πολιτικά και τα θεσμικά, για να μπορέσουν να γίνουν 5 πράγματα στην περιοχή μας, τα οποία και θα βοηθήσουν και την επιχειρηματικότητα, αλλά και τον κόσμο γενικότερα σε δουλειές και τα λοιπά. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, πριν σας αποδεσμεύσω, υπάρχει και μια ημερίδα στις 18 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, για τις ανάγκες στην αγορά εργασίας, το λέω εγώ πολύ απλά, κύριε Κυρίτση, τι ετοιμάζετε? Αυτό είναι μια πάρα πολύ σπουδαία δουλειά που έχει γίνει από το συγκεκριμένο Ινστιτούτο. Είναι κάτι το οποίο ήθελα με την ευκαιρία να τονίσω και να δείξουμε, ότι δεν πρέπει να μηδενίσουμε και το έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων και ανθρώπων οι οποίοι έτσι έχουν εργαστεί και έχουν προσφέρει και έχουν χτίσει κάτι. Άρα θα πρέπει λοιπόν σε αυτό που έχουν χτίσει εμείς να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε. Το Εθνικό λοιπόν Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά και είναι η ετήσια έκθεση για το 2018. Στην ουσία τι μας λέει, καταγράφει σε επίπεδο χώρας και την απασχόληση και θέματα εργασίας, ποια επαγγέλματα, ποια είναι η δυναμική, ποιες είναι οι δυνατότητες απασχόλησης, ποια επαγγέλματα ζητιούνται περισσότερο, έτσι, που υπάρχει μεγαλύτερη ανεργία, αλλά και σε επιχειρηματικά ζητήματα. Και εκεί υπάρχει λοιπόν και η καταγραφή, αλλά υπάρχει και ο πυλώνας της διάγνωσης, δηλαδή μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Αυτό λοιπόν είναι σε επίπεδο χώρας, αλλά μπορεί να κατέβει και σε επίπεδο νομού, πόλης,
πόλης, ακόμα και οδού. Δηλαδή είναι τόσο διαδραστικό και ένα τόσο σπουδαίο εργαλείο, ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο για πάρα πολλούς φορείς. Αυτό λοιπόν θα το παρουσιάσουμε μεθαύριο στις 18 Ιουλίου εδώ στο επιμελητήριο. Είναι ανοιχτή σαφώς η μερίδα για όλο τον κόσμο, για όλα τα μέλη, αλλά ειδικά θα ήθελα να προσκαλέσω και μέσα στο σταθμού σας όλους φορείς, δήμους. Είναι ένα πάρα πολύ καλό και χρήσιμο εργαλείο, το οποίο θα πρέπει να το δουν και να το... Να το καταλάβουν για να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και για τα δύο θέματα. Καλό βράδυ, κύριε Κυρίτση.